Το πλήρες πάγωμα των σχέσεων με την Ευρώπη προωθεί και επίσημα ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Ο Ρώσος πρόεδρος κατέθεσε νομοσχέδιο στο Ρωσικό Κοινοβούλιο, την Κρατική Δούμα, για τον τερματισμό των διεθνών συνθήκων που έχουν συναυθεί υπό την αιγίδα του Συμβουλίου της Ευρώπης. Εάν εγκριθεί η νομοθετική πρόταση, οι ακόλουθες συμβάσεις, μεταξύ άλλων, δεν θα ισχύουν πλέον στη Ρωσία. Το καταστατικό του Συμβουλίου της Ευρώπης, η Γενική Σύμβαση για τα προνόμια και τις ασυλίες του Συμβουλίου της Ευρώπης και τα 5 πρωτόκολλά της, η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών και τα 10 πρωτόκολλά της, η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Καταστολή της Τρομοκρατίας, ο Ευρωπαϊκός Χάρτης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ο Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης. Το σχέδιο νόμου προβλέπει ότι οι καθορισμένες διεθνείς συνθήκες του Συμβουλίου της Ευρώπης θα θεωρηθούν ότι δεν ισχύουν πλέον στη Ρωσία αναδρομικά από τις 16 Μαρτίου 2022. Στις 7 Ιουνίου η Κρατική Δούμα αποφάσισε την αποχώρηση της Ρωσίας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, μια υποδομή του Συμβουλίου της Ευρώπης, καθώς και την ακυρότητα των αποφάσεών του στη Ρωσία.